μία από τις πιο δύσκολες διαταραχές που θα αντιμετωπίσει ένας κλινικός ψυχολόγος ή κάποιος άλλος επαγγελματίας στον χώρο είναι τα άτομα με ναρκιστική διαταραχή ή με πολύ έντονα ναρκιστικά χαρακτηριστικά. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί τα άτομα με πολύ έντονα ναρκιστικά χαρακτηριστικά ή διαταραχή, ναρκιστική διαταραχή, έχουν μέρος της διαταραχής τους είναι η έντονη ανάγκη να δείξουν και να επισημάνουν στον άλλον τα αρνητικά του και ταυτόχρονα να μπουν σε σύγκριση και να επισημάνουν τα θετικά τους σε εκείνο το κομμάτι. Έτσι. Τώρα τι γίνεται, επειδή οι θεραπευτές και τα άτομα στον χώρο της ψυχικής υγείας εννοείται ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και έχουν αρνητικά χαρακτηριστικά, έτσι, σίγουρα κάτι θα βρει και σε αυτά τα άτομα, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα άτομα? Η συμβουλή εδώ πέρα είναι για τον χώρο της ψυχικής υγείας όπου αντιμετωπίζει ένα τέτοιο άτομο, να μην μπει σε άμυνα προσπαθώντας να κάνει ότι δεν βλέπει τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ο ελέφαντας είναι τα αρνητικά μας χαρακτηριστικά, όλοι έχουμε. Επομένως, το αφοπλιστικό και αυτό το οποίο θα ρίξει και στο άλλο άτομο λίγο τις άμυνες του, είναι η αποδοχή. Ναι, βεβαίως και ισχύει αυτό το οποίο μου λες, έτσι, δηλαδή στο αρνητικό feedback του άλλου η καλύτερη απάντηση είναι η αποδοχή του αρνητικού feedback, έτσι, και η δουλειά μέσα από αυτό. Δηλαδή, άμα σου κάνει το άτομο μία αρνητική κριτική πάνω στον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τη δουλειά σου ή στο οτιδήποτε άλλο, πέραν το ότι μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει, στρατηγικά η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να είμαστε ευέλικτοι. Δηλαδή, να μην πάμε με τοπική σύγκρουση με το άτομο. Παίρνουμε αυτό το οποίο μας λέει και λέμε: κοίταξε να δεις, ναι, αυτό που μου λες εν μέρει ναι, είναι δίκιο, μπορεί και να ισχύει, και μετά πας να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα σκεφτόμουν ένα παράδειγμα να σας φέρω για να μην μιλάω γενικά. Πες για παράδειγμα ότι αυτό το άτομο σας λέει ότι είστε ανίκανοι στη δουλειά σας, έτσι, ή ότι δεν την κάνετε και πολύ καλά. Okay. Εκεί πέρα είναι καλύτερα το να πούμε, ξέρεις κάτι, και εγώ ίδιος δεν έχω την πεποίθηση ότι είμαι ο καλύτερος στη δουλειά μου ή ότι τα κάνω πάντα σωστά τα πράγματα. Του απέναντίας. Πιστεύω ότι μια καλή αρχή είναι να έχουμε πάντα μια αφιβολία. Έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Και να μπαίνουμε σε διάλογο για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Επομένως, ναι, σίγουρα υπάρχει καλύτερος τρόπος. Τι έχεις να μου προτείνεις? Τι είναι αυτό το οποίο θα σου έκανε καλό να ακούσεις σαν feedback από μένα? Τι θα σε βοηθούσε?